κυκλώνος. Άγνα να σένουμε μαζί μέχρι να ζήσει ο κόσμος. Το τραγούδι αυτό που μόνο το συγκινητικό, ιδιαίτερο και όλοι κάπως ανατριχιάζουμε, συγκινούμαστε. Είναι και αυτές οι φωλιανές τώρα που το συνυπογράφουν αυτό. Είναι και αυτό που είναι και λίγο οικογενειακή υπόθεση. Είναι η γλύκα με την οποία κοιτάζει στα μάτια ο πατέρας στην κόρη και η αντίστοιχη γλύκα που η κόρη κοιτάει τον πατέρα. Και το μουσικό αποτέλεσμα είναι ό,τι πιο γλυκό, ό,τι πιο τρυφερό. Πάμε να τους γνωρίσουμε. Βέβαια. Λοιπόν, κύριε πατέρα Σπυρίδωνα και Φωτεινή Κομπορόζου, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι από την Κρήτη. Καλώς είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Από Ροπό Αττικής. Τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά. Ευχαριστούμε για την όμορφη πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε και δεν θα γινόταν καθόλου διαφορετικά. Η αλήθεια είναι, εντοπίζοντας τώρα αυτό το βίντεο που ακόμη και αν μετρά λίγους μήνες στο διαδίκτυο, έχει καταφέρει να συγκεντρώσει 300.000 προβολές. Δεν ξέρω αν κάποιος διανοείται το μέγεθος αυτό. Εσείς όταν ξεκινήσατε αυτό το μουσικό ταξίδι, θα μπορούσε κανείς να πει, το είχατε στο μυαλό σας? Πιστεύατε ότι θα έχει τέτοια απήχηση στον κόσμο, θα το αγαπήσει ακόμη περισσότερο από τις δικές σας φωνές? Η αλήθεια είναι πως όχι τόσο πολύ, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο κόσμος το αγάπησε, μας αγάπησε και μας έδειξε όλη αυτή την αγάπη μέσα από το βίντεο κλιπ μας. Λοιπόν, εντάξει, εγώ βλέπω χαμόγελα και βλέπω και μία υπερηφάνεια εκ μέρους του πάτερ Σπυρίδωνα. Πατέρα Σπυρίδωνα, τα συναισθήματα, εντάξει, νομίζω όσα και να πούμε εμείς εδώ στο στούντιο δεν αρκούν για να περιγράψουμε το τι μπορεί να νιώθετε εσείς για αυτή τη μουσική συνύπαρξη και για το αποτέλεσμα που βγαίνει προς τα έξω. Ναι. Βασικά τα είπατε όλα εσείς και είναι αυτό που λέμε, είναι πολύ σημαντικό και εμείς το κάναμε αυτό μέσα στο COVID που μας είχαν κλεισμένους. Είπαμε να πάρουμε τις κιθάρες μας, να τραγουδήσουμε. Μπράβο, και να καλά δώσουμε το αυτό κάνατε, που πολύ καλά. Κόσμο. Αυτό, μια παπαδοοικογένεια εν δράση, όπως λέει και ο κόσμος. Φωτεινή, νομίζω ότι η δική σου φωνή είναι συγκινητική, είναι ιδιαίτερη. Είναι τελικά αυτό που κληρονόμησες και από τον μπαμπά? Γιατί εμείς στην αρχή κάναμε έναν πρόλογο, προσπαθούσαμε λίγο να δούμε, ήταν έμφυτο το ταλέντο σου, το κληρονόμησες από τον μπαμπά ή από κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας? Τι ταλέντο είναι αυτό, τι φωνή είναι αυτή, Αϊδονιού? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Για τα καλά σας λόγια. Όλο αυτό το ταξίδι, το μουσικό ταξίδι, ξεκίνησε από τον μπαμπά. Γιατί όταν ήμουν μικρή έπαιζε μπουζούκι και εμένα μου άρεσε να τον συνοδεύω. Φωνητικά, από τόσο μικρή φωνητικά, είχες ναι. Τόσο ωραία φωνή και ξεχωριστή. Γιατί συνήθως, ξέρεις, τα παιδιά όταν είμαστε μικρά δεν έχουμε αναπτύξει ακόμη τις φωνητικές μας ικανότητες. Ενδεχομένως την πορεία να μάθουμε. Εσύ από μικρή το είχες καταλάβει? Από μικρή μου το έλεγαν. Μπράβο. Και μ' άρεσε πάρα πολύ να τραγουδάω, όπως και μέχρι σήμερα κάνω μαθήματα φωνητικής και κάνω αυτό που αγαπάω ουσιαστικά, γιατί λατρεύω το τραγούδι και είμαι πολύ τυχερή που με στηρίζει η οικογένειά μου, ο μπαμπάς. Αλήθειας λέει. Τι ρόλο έπαιξε, κορίτσι μου, το ότι ο μπαμπάς ήταν στην εκκλησία? Γιατί από ό,τι διαβάζω, από ό,τι μαθαίνω, έχουμε ενημερωθεί, τον συνόδευες μέχρι και μέσα στην εκκλησία τον μπαμπά, εκεί δίπλα του. Υπάρχει μεγάλη αγάπη, άρα και τα ακούσματα είναι και λίγο τα εκκλησιαστικά, τα βυζαντινά. Και κάπως έτσι σμιλεύτηκε και φτιάχτηκε και δημιουργήθηκε η δική σου φωνούλα, που είναι εξαιρετική. Ναι, ακριβώς. Ο μπαμπάς από τη στιγμή που γίνει ιερέας, επειδή είχε δει την αγάπη μου για τη μουσική, με πήρε μαζί του στην εκκλησία, όπου και έψελνα μαζί του, τον συνόδευα. Και έμαθα από αυτόν και ουσιαστικά τα ακούσματά μου είναι εκκλησιαστικά. Έχω κάνει και 2 χρόνια βυζαντινή μουσική, οπότε με βοήθησε πολύ αυτό, έτσι ώστε να συνεχίσω τη μουσική μου πορεία. Εγώ να πω την αλήθεια, πέρα από τις φωνητικές σας ικανότητες που τις γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, θαυμάζω και κάτι άλλο που σίγουρα, Λευτέρη, και είσαι μπαμπάς, το έχεις παρατηρήσει. Αυτή την όμορφη γλυκιά σχέση που έχετε μπαμπάς και κόρη και εμπιστοσύνη ακόμη περισσότερο. Γιατί ακόμη πολλά παιδιά, ακόμη και στην ηλικία της Φωτεινής που είναι στην εφηβεία, που δυσκολεύονται να έχουν αυτή την ειλικρίνεια μεταξύ μαμάς, παιδιού ή μπαμπάς αντίστοιχα.
Πώς έχετε καταφέρει να χτίσετε μια υγιή σχέση μεταξύ σας? Εδώ θα πάρω το λόγο εγώ σαν πνευματικός. Βέβαια. Φρόντισα τα παιδιά μου να τα αφήσω να μεγαλώσουν ελεύθερα, με νουθεσία Χριστού, απλά να πάθουν, να μάθουν και να ερωτευτούν τη ζωή, να αγαπήσουν τη ζωή. Έτσι η οικογένεια μέσα είναι αβίαστη, ακούραστη μέσα η οικογένειά μας, και η αγάπη, τα χαμόγελα, το παιχνίδι, το τραγούδι, η καθημερινή δράση μέσα στην οικογένεια, από το πιο απλό πράγμα, ποιος πετάει τα σκουπίδια σήμερα με χαμόγελο. Εγώ μπαμπά, όχι εσύ μπαμπά, σήμερα εσύ η δική σου σειρά. Έτσι η οικογένεια, νομίζω, ξετυλίγεται ένα ωραίο κουβάρι που σε οδηγεί πού αλλού στην αγάπη. Πολύ όμορφες ισορροπίες, έτσι. Πολύ όμορφες ισορροπίες που είναι και το ζητούμενο για να μπορεί να στεριώσει μια οικογένεια και η σχέση μεταξύ των μελών της. Εντάξει, δεν θέλουμε παραπάνω, θέλουμε απλά να σας ακούσουμε λίγο ακόμα. Ναι, αν γίνεται. Η αλήθεια είναι, πριν σας αποχαιρετήσουμε, πριν σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, κάτι να σας ακούσουμε έτσι, ζωντανά, λίγο-λίγο. Τι λέτε? Πολύ ωραία. Για λάτε. Σαν να με ο ερωτόκριτος θα καρτερώ για σένα, και στα ουράνια θα κρατώ τα αστέρια αναμένα. Πριν να χαράξει η αυγή, στον κόσμο αρετούσα. Για το δοξάρι της καρδιάς, έλα και γίνε μουσα. Μ' αγάπη φαίνω τις νυχτιές, με ταξω το υφάδι. Να σε τυλίξω μάτια μου, σαν πέσει το σκοτάδι. Με χίλιους όρκους πιστικούς, κοντά σου είμαι δεμένη. Για σένα ερωτόκριτε, μόναχα είμαι πλασμένη. Ο ερωτόκριτος εγώ και εσύ αρετούσα. Αχ, τόσα χρόνια δίχως σου για αγάπη πώς μιλούσα. Ο ερωτόκριτος εσύ και εγώ η αρετούσα. Αχ, τόσα χρόνια δίχως σου για αγάπη πώς μιλούσα. Μπράβο. Ο ερωτόκριτος. Εντάξει, θα μπορούσαμε να σας ακούσουμε για ώρες. Για ώρες ολόκληρες. Αγγελικές φωνές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Σπυρίδωνα και Φωτεινή Κομπορόζου. Να είστε καλά. Ανυπομονούμε για το επόμενο τραγούδι. Θα είμαστε εδώ. Επιλέξτε κριτική μουσική και πάλι. Είναι και πιασάρικη και έχει και μεγαλύτερη ιστορία. Και εξαιρετικά κομμάτια να διαλέξετε. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Την αγάπη μας. Πω. Ωραία φωνή. Ωραίες φωνές. Ωραίες φωνές. Δική μου, πραγματικά ωραίες φωνές. Ξέρεις τι, του πατέρα Σπυρίδωνα τη φωνή την είχα σαν δεδομένη. Βυζαντινή μουσική, εκκλησία, εντάξει, κλείσαμε. Αλλά τώρα το κορίτσι 17 χρονών πάει ακόμα σχολείο, καλλιεργημένο παιδί, σωστά τοποθετημένο και στο κομμάτι το κοινωνικό, το πνευματικό, αλλά και το μουσικό. Δεν περιμένεις εύκολα να ακούσει ένα 17χρονο παιδί να ασχολείται καταρχάς με την παράδοση πλέον, έτσι όπως έχουν γίνει. Είδες τελικά πόσο σημαντικές είναι οι καταβολές που λαμβάνουμε από την οικογένειά μας. Μπράβο, λοιπόν, εξαιρετική δουλειά έχει γίνει και από τους γονείς, γιατί πόσο διαφορετικά θα γινότανε.